Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή με το Γάντι, στη συχνότητα του Alert, εδώ κάθε Τρίτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 12 το βράδυ που τα λέμε εδώ και αρκετό καιρό. Απόψε έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους στην εκπομπή μας. Θέλω όμως πριν σας τους παρουσιάσω, να σας πω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, που είναι μηνύματα και πολιτικού περιεχομένου, αλλά και μηνύματα έτσι δημοσιογραφικής αγάπης προς εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή θα σας λέει πάντοτε τις αλήθειες που συνηθίσαμε να λέμε εδώ και λίγες εβδομάδες που είμαστε στον αέρα. Και επίσης, επειδή ξέρω ότι πολλοί μας ρωτάτε και μας λέτε γιατί δεν μπορούν να μας δούνε κάποιοι φίλοι σας οι οποίοι είναι στην επαρχία. Μπορούνε να μας δούνε. Και εσείς τώρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα που είμαστε και μας παρακολουθείτε ζωντανό στον αέρα, και επειδή είμαι σίγουρος ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα θέλετε να πείτε και σε φίλους σας, δείτε τώρα στο Alert την εκπομπή με το Γάντι, μπορούν να τη δουν οι φίλοι σας οι οποίοι δεν είναι στην Αθήνα, μέσα από το διαδίκτυο και στην διεύθυνση www.alerttv.com.gr. Μέσα λοιπόν από το διαδίκτυο, η εκπομπή με το Γάντι, στη συχνότητα του Alert, μπορούν να τη δούνε σε όλη την Ελλάδα. Σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους της απόψινής εκπομπής. Ο Βαγγέλης ο Αντώναρος, καλώς ήρθες Βαγγέλη, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, δημοσιογράφος και επί σειρά ετών, να το πούμε και αυτό Βαγγέλη, εμείς ήμασταν συνάδελφοι και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, Βαγγέλη. Έτσι. Ο Νίκος ο Καραχάλιος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Νίκος ο Καραχάλιος, πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και μέσω Skype, γιατί η πανδημία μας υποχρώνει να είναι περιορισμένος αριθμός στο στούντιο, ο πρώην υπουργός, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Άρη, καλώς ήρθες στην απόψινή εκπομπή. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε με σένα, Βαγγέλη. Η επόμενη μέρα τώρα της οικονομίας, η επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό, νομίζω είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Έχουν ακουστεί πολλά μέτρα, έχουν πραγματικά μοιραστεί πολλά λεφτά. Για τους απλούς Έλληνες όμως, εσύ που είσαι σε επαφή μαζί τους, πώς βλέπεις αυτή την επόμενη μέρα, με την κοινωνία, τι θα γίνει? Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Θα είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει τα πράγματα να τα πούμε απλά. Και γι' αυτό νομίζω ότι πέρα από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, και έχουν γίνει αρκετά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία για μένα σε μεγάλη τους έκταση ήταν αυτονόητα. Βέβαια παίζει ρόλο πότε πάρθηκαν, πώς εφαρμόζονται, αν φτάνουν τα λεφτά στον κόσμο. Επειδή η κρίση οικονομική θα συνεχιστεί και κατά τη δική μου γνώμη θα γίνει χειρότερη τους επόμενους μήνες, πρέπει όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, οι απλοί πολίτες, να έχουν ένα δίχτυ ασφάλειας, για να μην αισθάνονται ότι η χώρα, το κράτος, η κυβέρνηση, όλα τα πολιτικά κόμματα τους εγκαταλείπουν. Είναι άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους. Μάλιστα. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται τόσα όσα είναι απαραίτητα για να... Θα δοθούν αυτά τα χρήματα, Νίκο Καραχάλιο? Πώς υπάρχει ένα δίχτυ? Δεν υπάρχει κυβέρνηση που αυτό που λέει σε τέτοιες στιγμές κρίσης δεν θα το τηρήσει. Αλλά παίρνοντας την ατάκα από το Βαγγέλη, δεν το νομίζει μόνο ο Βαγγέλης. Υπάρχει ο ΟΣΑ, υπάρχει η Διεθνής Τράπεζα. Υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί αξιολόγησης της χώρας που μιλάνε για ύφεση. Μπορεί να φτάσει το 15, το 20, το 25% και για ανεργία που μπορεί να ξεπεράσει το 30% και να φτάσει το 35%. Καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά τα νούμερα. Έλεγα, δώσε μου αυτό μόνο Αργύρη, ότι κατά τη διάρκεια του COVID είμαστε στα σπίτια μας. Και όταν θα βγούμε, θα έχουμε αλλάξει κοινωνική τάξη. Αν ανήκουμε εμείς, ας πούμε, στη μεσαία τάξη, θα είμαστε στην κατώτερη. Οι άνθρωποι που είναι στην ανώτερη θα βγουν στη μεσαία. Και οι άνθρωποι που είναι στην κατώτερη τάξη θα βγουν σε μια τάξη που δεν θα υπάρχει, νεόπτωχον. Άρη, πώς τα βλέπεις? Κοιτάξτε, να δείτε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το πρόβλημα στη χώρα μας είναι εξαιρετικά έντονο για έναν επιπρόσθετο λόγο. Ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά στη μεγάλη μας βιομηχανία που λέγεται τουρισμός. Όταν λοιπόν έχεις αυτές τις πηγές κατά κύριο λόγο που αποτελούν τη βασική ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αντιλαμβάνεστε ότι το lockdown και ειδικά η φύση, αν θέλετε, του lockdown
σε συνδυασμό με τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, θα δημιουργήσουν εξαιρετικά επιπρόσθετα προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 60 με 70% των επιχειρήσεων γύρω από την εστίαση ή γύρω από την ψυχαγωγία, γύρω από τις υπηρεσίες αυτές τις συγκεκριμένες, είναι το πιθανότερο να μην μπορέσουν να ανοίξουν. Και να μην μπορέσουν να ανοίξουν γιατί τα μέτρα, τα οποία προφανώς απαιτούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι τόσο περιοριστικά και τα μαγαζιά εντός εισαγωγικών είναι τόσο πολύ κοστοφόρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο οι μαγαζάτορες να τα απεξέλθουν στα καινούργια πρωτόκολλα υγείας. Δεύτερον, αυτά τα πρωτόκολλα υγείας που αν θα τηρηθούν στις μεγάλες εντός εισαγωγικών τουριστικές εγκαταστάσεις, σημαίνει ότι η οσδήποτε πηγαίνει σε αυτές, εάν και εφόσον ανοίξουν, θα έχει στην πραγματικότητα υπηρεσίες όχι πεντάστερου, αλλά τρίστερου. Το κόστος για να ανοίξουν αυτές οι εποχικές ξενοδοχειακές μονάδες είναι πάρα πολύ υψηλό. Και αν δει κανείς ότι ακόμα και σήμερα οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί σε επίπεδο κομισιών είναι από ασαφείς, αόριστες έως και ασθενείς και δεν υπάρχει καμία συντονισμένη πολιτική πτήσεων και καμία συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική σε επίπεδο εφαρμογής πρωτοκόλλου υγείας για τις μεγάλες και μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε με την ευχή, εάν και εφόσον ανοίξουν κάποιοι, όσοι αντέξουν να ανοίξουν την 1η Ιουλίου, θα πρέπει να κάνουν το σταυρό τους για να έρθουν κάποιοι τουρίστες, οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν, δεν ξέρουμε εντός εισαγωγικών, εάν και εφόσον έρθουν, τι υπηρεσίες θα μπορέσουν να έχουν, δεν ξέρουμε αν θα τηρηθούν οι καραντίνες και πού θα υπάρχουν καραντίνες και ούτω καθεξής. Και αν μου επιτρέπεις, Άρη, κάτι θέλει να ρωτήσω ο Νίκος. Και αν μου επιτρέπεις, πόσα χρήματα θα ξοδέψουν. Διότι οι άνθρωποι που ερχόντουσαν την εποχή που ήσουν εσύ υπουργός τουρισμού είχαν ένα average spending, μια μέση κατανάλωση, περίπου $770 κατά κεφαλήν. Σήμερα, πέρυσι, στην καλή σεζόν των 32 εκατομμυρίων, είχαν $500. Πόσα θα ξοδέψουν αυτοί οι άνθρωποι όσοι έρθουν φέτος? Μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Γιατί τα υψηλά βαλάντια, Αμερικανοί, Άραβες, Κινέζοι, αυτοί που ξοδεύουν πολλά, δεν θα μπορέσουν να έρθουν καθόλου. Κάτι θέλει να πει και ο Βαγγέλης και μετά να μας πει ο Αρζιάλα για Βαγγέλη. Αυτές οι ομάδες τις οποίες μόλις ανέφερε ο Νίκος, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να έρθουν. Δηλαδή, οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι σε καμία περίπτωση. Και να θέλουν, Βαγγέλη, δεν μπορούν, γιατί θα ανοίξουν οι πτήσεις εκτός Σέγγεν μετά τις 15 Ιουλίου. Ακριβώς. Οι δε άλλες χώρες οι ευρωπαϊκές είτε εμποδίζουν είτε αποθαρρύνουν τους πολίτες τους. Αναφέρομαι στη Γερμανία, έτσι, ένα από τους μεγαλύτερους πελάτες του τουριστικού μας προϊόντος, να πάνε στο εξωτερικό. Αποθαρρύνουν οι Γερμανοί τους. Αποθαρρύνουν. Η κυβέρνηση, τέλος πάντων. Η Μέρκελ. Τους λέει ότι έχουμε πάρα πολύ καλά, ωραία μέρη να πάτε και τους λένε να πάνε με τα αυτοκίνητα. Πού να πάνε με τα αυτοκίνητα? Στην Αυστρία. Οι Ιταλοί χτες, Βαγγέλη, ανακοινώσανε πακέτο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με κουπόνια τουρισμού, τα οποία θα τα δώσουν ανεξαρτήτως ηλικίας σε πολίτες τους για να μείνουν στην Ιταλία. Όχι να έρθουν στην Ελλάδα. Άρη, ήσουν από την εποχή που ήσουν υπουργός τουρισμού. Η εμπειρία τι λέει, δηλαδή πώς βλέπεις την κατάσταση? Άκου να δεις. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει και με την ψυχολογία. Τι εννοώ με αυτό? Είναι τι μήνυμα εμείς ως χώρα εκπέμπουμε. Μέχρι στιγμής υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα που πέτυχε εντός αγωγικών να συγκεντρώσει αρκετές καλές κριτικές για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή ξεκινήσει ένας Έλληνας και πάει στο Heathrow αυτόματα θα μπει 14 μέρες σε καραντίνα πριν ξεκινήσει να κάνει τις διακοπές του στην Αγγλία ή πριν ξεκινήσει να κάνει τις δουλειές του στην Αγγλία. Αν το κάνει όμως ο Γάλλος που είχε πολύ περισσότερα κρούσματα και μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι είχε η Ελλάδα, δεν ισχύει η καραντίνα. Άρα στην ουσία τι μήνυμα εκπέμπει η Αγγλία? Ότι η Γαλλία είναι πιο ασφαλής χώρα και η Ελλάδα είναι λιγότερο ασφαλής χώρα, κάτι το οποίο όμως αντίκειται σε όλα τα σχόλια τα τόσο ευνοϊκά τα οποία έχει συγκεντρώσει η χώρα μας. Άρα κάτι σε επίπεδο συντονισμού και διακρατικών συμφωνιών δεν έχει επιτευχθεί έως και σήμερα.
θα και μπορέσει, η ψυχολογία Άρη, που στέλνουμε... Από την εμπειρία σου θα μπορέσει. Η εμπειρία μου λέει ότι εμείς ως χώρα έχουμε κοινά συμφέροντα με το λεγόμενο Μεσογειακό Νότο. Ό,τι συμφέρον έχει η Γαλλία που πέτυχε τη μη καραντίνα, θα έπρεπε να έχει και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Νότου και να πει, παιδιά, με συγχωρείτε, ξέρουμε τόσο καιρό ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται από ένα βαθύ χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου. Τώρα με την πανδημία το χάσμα αυτό γίνεται μεγαλύτερο, γιατί ο Νότος ζει από τις υπηρεσίες και ζει από τον τουρισμό. Και για μας είναι οξυγόνο ο τουρισμός. Άρα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις σε κοινό ευρωπαϊκό έδαφος, κοινά αποδεκτές από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τις χώρες που συνεργάζονται με αυτήν, παραδείγματος χάρη η Ελβετία ή ακόμα και σήμερα η Μεγάλη Βρετανία, και να δούμε πώς εντός αγωγικών υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική πτήσεων, συγκεκριμένη πολιτική όσον αφορά την Άρη μου, η πολιτική πτήσεων είναι παράλογη. Ανακοινώθηκε, Άρη με συγχωρείς, αλλά είναι απόλυτα σωστά αυτά που λες, αλλά η πολιτική πτήσεων, νομίζω Αργύρη και εσύ το είδες, ανακοινώθηκε χτες, είναι παράλογη. Σου λέει στις παραλίες οργανωμένες, στο ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο 40 άνθρωποι, ξέρω, 100 τετραγωνικά, δεν ξέρω πώς το πάνε. Στα αεροπλάνα όμως, ο ένας δίπλα στον άλλον. Και πρόσεξε να δεις, Νίκο, δεν είναι πολιτική αυτή. Είναι σύσταση της Κομισιόν. Ωραία. Αυτή τη στιγμή πολιτική συγκεκριμένη δεν υπάρχει και κυρίως δεν υπάρχει μία πολιτική η οποία να έχει εντός αγωγικών υιοθετηθεί ως ευρωπαϊκή οδηγία από όλες τις χώρες μέχρι τώρα. Κάτι θέλει να πει ο Βαγγέλης. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία δημιουργούν ερωτηματικά, ασάφειες, αοριστείες. Αλλά με όλα αυτά δεν είναι δυνατόν κάποιος σήμερα να προγραμματίσει το άνοιγμα μιας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο, Άρη, ένα πολύ υψηλό κόστος. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες είναι 500 στις 10.000 που υπάρχουν στη χώρα. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες είναι στη Ρόδο, την Κο, την Κρήτη, τη Χαλκιδική. Οι 9.000 μονάδες που αυτές είναι οι αντίστοιχες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανέφερες, πώς θα ζήσουν? Γιατί φαντάζομαι ότι η Γκρεκοτέλ ή άλλα μεγάλα μπραντς θα έχουν και ταμιακά αποθέματα, θα έχουν και πρόσβαση σε δανεισμό, θα έχουν και τις δυνατότητες να καλύψουν το κενό του χρόνου. Ο άλλος που έχει ένα ξενοδοχειάκι με 10 δωμάτια, τι θα κάνει? Κάτι θέλει να πει ο Βαγγέλης. Για λέγε, Βαγγέλη. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν και μεγάλα προβλήματα. Μισό λεπτό, Άρη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κάτι θέλει να πει ο Βαγγέλης. Σε ενδιαφέρει ο ήλιος και η θάλασσα και το καλοκαίρι που έρχεται μπροστά, που είναι η βαριά βιομηχανία, εκεί που έρχονται τα 10 δις δολάρια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δώσεις πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι για πέταμα αυτή η μεγάλη πηγή εισοδήματος. Εγώ σου λέω ότι οι μικρές ξενοδοχειακές μονάδες θα δουλέψουν. Μα με τους εμπορικούς αντιπροσώπους, μα θα πάει ο ένας από τη μία πόλη στην άλλη, μα θα πάει στο χωριό του, κάποιος θα φιλοξενηθεί, μα θα δώσουν κουπόνια κοινωνικού τουρισμού. Κάπως θα κινηθεί. Δεν είναι όμως αυτή η βαριά βιομηχανία μας. Είναι κυρίως ό,τι έχει να κάνει με αυτό που πουλάμε. Τον καιρό μας, τη γεωμορφία μας, τον ήλιο και τη θάλασσα. Καλώς ή κακώς, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και σήμερα να έχουμε έναν τουρισμό σε 12 μήνη βάση. Κάτι θέλει να επισημάνει ο Βαγγέλης. Όλη η Ευρώπη θεωρεί αυτό που είπε προηγουμένως ο Άρης, ότι όντως έτσι είναι. Πρόκειται για μια δήλωση προθέσεων. Μάλιστα μεγάλα γερμανικά και ιταλικά, αν δεν κάνω λάθος, μέσα. Την χαρακτήρισαν ως ένας παραμυθάκι, δηλαδή που δεν έχει τίποτα συγκεκριμένο για να ικανοποιήσει όλες τις τάσεις και όλες τις απαιτήσεις. Μα ο χρόνος πιέζει. Οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε μια χώρα να κάνουν διακοπές είναι κατά 85-90% αυτό που λέμε οργανωμένοι τουρίστες, δηλαδή μέσα από μεγάλα τουριστικά γραφεία και οργανισμούς, πολλοί από τους οποίους στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη κλείνουν τις διακοπές τους ακόμη και ένα χρόνο, εντάξει, 6 μήνες πριν. Το να προσπαθήσουμε τώρα όλα αυτά, το ζήτημα να τα αντιμετωπίσουμε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, συμφωνώ απόλυτα, αλλά το ζήτημα είναι τι από το προϊόν μπορούμε να περισσώσουμε και πρέπει να κοιτάξουμε να περισσώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.
Γιατί από τον τουριστικό τομέα εξαρτώνται 450 με 500.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι εποχικές, και οι άνθρωποι αυτοί που συνήθως έχουν αρχίσει να δουλεύουν ή αρχίζουν να δουλεύουν τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου μέχρι τον Οκτώβριο, σχεδόν κανείς από αυτούς δεν έχει κληθεί να πιάσει δουλειά. Αυτή είναι με συμβάσεις εξάμηνες και ήδη έχει περάσει το ένα τρίμηνο. Ναι. Αλλά καλά τα λέμε όλα αυτά. Θέλω μισό λεπτό να σας πάω, βεβαίως για τον τουρισμό, να σας πάω λίγο στη Θεσσαλονίκη, να δείτε τι μας είπε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο Παναγιώτης ο Κοκόρης, ο οποίος ζει την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, για έναν ξενοδόχο στη Θεσσαλονίκη. Το δύο βίντεο να δούμε του Παναγιώτη του Κοκόρη, το δεύτερο βίντεο. Πάμε. Και μου έλεγε λοιπόν ένας φίλος μου που έχει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έστω και μου έδωσε, μου λέει, ένα μεγάλο δάνειο. Να το κάνω τι, όταν έχω 40 εργαζόμενους, όταν θα έχω 5 με 8% πληρότητα, όχι παραπάνω, άρα με μαθηματική ακρίβεια, μέσα σε ένα χρόνο θα έχω χάσει και αυτά που έχω. Συνταγές, είτε παλιές, είτε νέες, τετριμένες, εάν κινηθούν μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων αναφοράς, να είμαστε βέβαιοι ότι κατά 70%, 80% θα αποτύχουν. Σήμερα πρέπει, φίλε Αργύρη, να κινηθούμε έξω από το κουτί. Τώρα, ποιες θα είναι αυτές οι κινήσεις? Πρέπει οι φίλοι μας υπουργοί να στύψουν το κεφάλι τους, να καθίσουν στον πισινό τους στην καρέκλα και να δείξουν την ανάλογη εμπιστοσύνη με την οποία τους περιπτώσεις έχει περιβάλει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, μέτρα εξειδικευμένα σε κάθε κλάδο που να είναι αποτελεσματικά, μέτρα παραγωγικά που θα μπορέσουν να δώσουν αισιοδοξία και όθηση προς τα εμπρός. Αυτά μας λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και είναι κάθε μέρα με τον κόσμο. Θέλω να ρωτήσω, γιατί από εδώ πέρα, να το πω και στον Άρη τον Σπηλιωτόπουλο, έχουν περάσει ταξιτζίδες, έχουν περάσει εργαζόμενοι στην εστίαση, έχουν περάσει καθηγητές, έχουν περάσει άνθρωποι του εμπορικού κόσμου και όλοι έχουν με τον πιο έτσι έντονο τρόπο εκφράσει την πλήρη αγωνία τους για την επόμενη μέρα. Αργύρι. Και να σου πω και κάτι, Νίκο μου. Επειδή ήσουν και τέλος πάντων είσαι στην επικοινωνία και εσύ όπως και εγώ, δημιουργείται και μια εικόνα λίγο ειδηλιακή από τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, βλέπω ας πούμε συνέχεια τι θα γίνει στις παραλίες Άρη και αν το πλεξιγκλάς θα είναι έτσι ή αν θα είναι αλλιώς. Βεβαίως η υγειονομική προστασία, αλλά νομίζω είναι και ένα θέμα και ατομικής ευθύνης. Δηλαδή και ο Έλληνας έχει δείξει μια κυρίως πρωτοφανή ευαισθησία όσο αφορά την ατομική του ευθύνη. Το διατάφτα ποιο είναι? Ευθύνη. Το διατάφτα, μισό λεπτό Άρη. Το διατάφτα. Ναι. Με την κοινωνία τι θα γίνει? Με όλους αυτούς που σας προανέφερα, κοινωνία, τι θα γίνει? Αργύρι μου. Νίκο μου, και μετά πάμε στον Άρη και στο Βαγγέλη. Την κοινωνία αυτή τη στιγμή, τους ανθρώπους, φαίνεται να μην τους σκέφτεται κανείς. Γιατί και εμείς πέσαμε στην παγίδα να μιλάμε για τον τουρισμό με αριθμούς. Ενώ η ουσία είναι οι άνθρωποι. Είναι, ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι να σκεφτούμε, όπως είπε ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κοκόρης, έξω από το κουτί και γι' αυτό εδώ και αρκετό καιρό κουβαλάω ένα κουτί όπου και να πάω. Τι και μάλιστα το κουτί εδώ στην εκπομπή έχει δύο χρώματα και είναι διπλό. Ένα γαλάζιο για σένα. Τι κουτιά είναι αυτό εδώ πέρα? Για δέστο. Τι κουτιά είναι αυτό? Είναι ένα γαλάζιο κουτί μισό να λεπτό πηγαίνει με την γραβάτα σου. Μισό λεπτό. Και ένα έχει γαλάζιο κουτί για μένα. Ωραία. Μάλιστα. Το γαλάζιο. Και ένα καφέ κουτί. Και ένα καφέ κουτί για τον Αντόναρο. Ναι. Για τον Σπηλιωτόπουλο δεν έχει κουτί. Του Σπηλιωτόπουλου θα του δώσουμε ένα τηλέφωνο. Ναι. Γιατί είναι τη τεχνολογία πολύ πιο προχωρημένο από εμά. Ναι. Θα του δώσουμε ένα τηλέφωνο μετά το τέλο τη εκπομπή. Μάλιστα. Αυτό το κουτί όμω τι είναι? Είναι ένα άδειο κουτί που μα έχει φέρει. Ένα άδειο κουτί, Άρη. Είναι, είναι ένα αυτό άδειο, το κουτί, άδειο κουτί. Γιατί του Αντόναρου άδειο είναι. Βεβαίως. Αυτό... Για δείξω, δείξω Βαγγέλη και εσύ. Μας έφερες άδεια κουτιά εδώ πέρα. Λοιπόν, τα άδεια κουτιά είναι ο τρόπος σκέψης που ίσχυε μέχρι προχθές. Μέχρι να εμφανιστεί ο COVID. Ό,τι ξέραμε θα πρέπει κατ' εμένα να το ξεχάσουμε. Να το βάλουμε στην άκρη. Γιατί ό,τι ξέραμε δεν θα έχει καμία εφαρμογή στη μετά-COVID εποχή. Πανηγυρίζουμε που ο κόσμος έχει βγει. Ξέρετε ποια, στους δρόμους. Ξέρετε ποια ήταν η μεγαλύτερη ημέρα απολειών, η μεγαλύτερη εβδομάδα απολειών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που εμφανίστηκε η Ισπανική γρίπη? Ήταν η 20η με την 30η μέρα μετά την ημέρα της λήξης του πολέμου. Βγήκαν οι άνθρωποι να γιορτάσουν την νίκη, να γιορτάσουν οι σύμμαχοι την ειρήνη, αλλά και οι τιμένοι την ειρήνη, και 20 μέρες μετά
τους στέρισε η Ισπανική γρίπη και για 10 μέρες μετρήσανε περισσότερα θύματα από όσα μέτρησαν σε όλο τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι θέλω να πω. Ότι αν σκεφτούμε αυτά που βλέπουμε σήμερα με τη λογική των αριθμών, έχουμε χάσει την κοινωνία. Σήμερα που μιλάμε, και ο Άρης το ξέρει, και ο Βαγγέλης το ξέρει, και εσύ το ξέρεις, Αργύρη, μιλάμε για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα underclass, υπάρχει ένα υπόστρωμα κοινωνικό. Άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, αυτό που εγώ ονομάζω κοινωνία του 25%, που δεν έχουν ένα ευρώ να πάρουν ένα λίτρο γάλα να βάλουν στο τραπέζι να φάνε με τα παιδιά τους. Για τις βασικές τους βιωτικές ανάγκες, για τις βασικές τους ανάγκες δεν ενδιαφέρεται κανείς. Βγήκαμε και μιλήσαμε με το Φόρουμ 2020 και τους επιστήμονες που μας στηρίζουν, αλλά και τους απλούς ανθρώπους που ακούμε, αυτούς που είπες, που είναι στα τιμόνι, στο τιμόνι ενός ταξί, αλλά και τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μπουν στο ταξί, που δεν μπορούν καν να μπουν στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Και είπαμε ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα ένα κοινωνικό επίδομα διαβίωσης για να βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, το καλοκαίρι. Και θέλω και τη γνώμη των συνομιλητών μας. Εγώ λοιπόν, και πριν δώσω το λόγο στον Άρη τον Σφιλιωτόπουλο, εγώ λοιπόν θα σου απαντήσω εδώ πέρα, επειδή τα είπες όλα αυτά, θα σου πω και κάτι που μάλιστα μου έκανε εντύπωση και αυτό που τέλος πάντων επεσήμανε ο Βαγγέλης και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Εγώ θα σου απαντούσα, Νίκο μου, παιδιά, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Τι έγινε ρε εσύ Βαγγέλη τώρα, δηλαδή μισό λεπτό τώρα κι εσύ, δηλαδή κάτσε ήσουν να... Πάμε λίγο να δούμε τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών, πάμε να δούμε λίγο τη δήλωση. Εγώ καταρχήν δεν μπορώ να εγγυηθώ για την δραστηριότητα κανένας ιδιώτη επιχειρηματία. Καπιταλισμός υπάρχει στην Ελλάδα και οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες που έχουν τις δουλειές τους καθορίζουν με ποιον τρόπο θα κινηθούν. Καπιταλισμός υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν μου λες ρε Βαγγέλη, τώρα και εσύ ήσουν πολύ σκληρός. Δηλαδή, τι σου έφταξε τώρα και ο Τάκης τώρα, καθόλου, είπε μια καθόλου κουβέντα τώρα για τον καπιταλισμό, το έκανες και εσύ, τον έπιασες στο διαδίκτυο. Η λέξη καπιταλισμός για όλους, ακόμη και για την άλλη πλευρά, αυτούς που θέλουν τον κομμουνισμό, είναι μια απεχθής λέξη. Είναι μια λέξη η οποία δεν εκφράζει καθόλου αυτό που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, με κανόνες όμως, και κυρίως με μεγάλη ευαισθησία στις κοινωνικές ανάγκες όλων. Αυτή ήταν και η βασική αρχή, στην οποία έστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αμέσως μετά τη δικτατορία, το 1974, τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ δεν σας κρύβω, είμαι μέλος από το 1976, ένας από τους λόγους που με έκανε... Μέχρι το 2018. Μέχρι το 2018. Ένας από τους λόγους που με έκανε, βασικός λόγος, πέρα από την ανατροπή της δικτατορίας, πέρα από την ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ήταν η εφαρμογή αυτού του κανόνα στην πράξη τα δύο πρώτα χρόνια. Και αυτό συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε από όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας που γίναν πρωθυπουργοί. Και από έναν που δεν ήταν πρόεδρος, τον Τζανίτο Τζανετάκη, μέχρι που φτάσαμε στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός ουδέποτε χρησιμοποίησε τη λέξη καπιταλισμός. Και είναι και προς τιμήν του Βαγγέλη, γιατί είχε έρθει και σε μια σύγκρουση. Εγώ έχω μια ένταση με τον παλαιό μου φίλο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, του οποίου εκτιμώ την διαδρομή στην πολιτική, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς ουδέποτε χρησιμοποίησε. Και ο Γεώργιος Δράλης ποτέ. Ο Κώστας Μητσοτάκης ποτέ. Και φτάνουμε τώρα. Τη στιγμή που δοκιμάζεται ο κόσμος, που είναι στα γόνατα και του λέμε ότι έχουμε καπιταλισμό και ξέρεις, εμείς σαν κυβέρνηση σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Δεν είπε και αυτό, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Αν μου επιτρέπεις και είναι πάσα για τον Άρη. Αν μου επιτρέπεις. Ναι, ο Άρης ήταν, είχε την ευθύνη του πολιτικού σχεδιασμού και πριν από σένα. Ακριβώς. Προχθές ήμουν στην Πάτρα και έδωσα μια συνέντευξη, στον αέρα στην Πάτρα. Και έδωσα συνέντευξη σε ένα τοπικό ραδιόφωνο. Και μίλησα για αυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου ονόμαζε τότε στην αρχή της δεκαετίας του 80, λέω ότι είναι και πάσα για τον Άρη, γιατί ο Άρης κατάγεται από την Πάτρα, έχει μεγαλώσει εκεί. Μίλησα για τον κοινωνικό μισθό. Μου λένε, κύριε Καραχάλιο, αυτό που λέτε είναι φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Και τους είπα ότι ακριβώς αυτό είναι εκτός κουτιού λογική, ότι πρέπει να δούμε τα καλά που έκανε κάθε πρωθυπουργός. Ανεξάρτητα αν αυτός ήταν πρωθυπουργός δικής μας παράταξης κεντροδεξιάς είτε της κεντροαριστεράς, και να εφαρμόσουμε ιδέες και πρακτικές και από εδώ και από το εξωτερικό. Κοινωνικός μισθός για μένα σημαίνει πρώτα απ' όλα αυτό που έκανε τότε ο Παπανδρέου και το χρειαζόμαστε και σήμερα. Μεταφορές πρωί και απόγευμα για τους εργαζόμενους στη δουλειά, δωρεάν, αλλά και για τους άνεργους. Να μπορούν
έστω και αυτό το μικρό τίμημα που έχουν σήμερα, και αν μας ακούει ο φίλος μας ο Κώστας, ο Καραμαλής, ο Τζούνιορ, να το σκεφτεί πολύ σοβαρά. Ο κόσμος θα πρέπει να μπορεί να μετακινείται στη δουλειά του δωρεάν. Όχι μόνο με ασφάλεια, και σωστά πήραν το μέτρο να μην λειτουργούν τα air condition. Γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Ακριβώς. Με τους μισθούς που υπάρχουν. Ακριβώς. Αν, Βαγγέλη μου, θέλει 2 και 3 ευρώ την ημέρα για το λεωφορείο και παίρνει βασικό μισθό 500 κάτι ευρώ, είναι το 10 και παραπάνω 12% του μισθού του μόνο το λεωφορείο. Δεύτερον, κοινωνικός τουρισμός που είπε ο Άρης. Κοινωνικός τουρισμός και για νέους. Δεν γίνεται μόνο να απευθύνουμε τα μέτρα για τον κοινωνικό τουρισμό στους ηλικιωμένους. Ίντερνετ. Free ίντερνετ, ελεύθερο ίντερνετ για τα παιδιά που μπαίνουν και παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης, όχι μόνο του σχολείου, όχι μόνο του πανεπιστημίου, αλλά τους νέους που μπαίνουν και κάνουν μαθήματα. Ο Άρης υπήρξε και υπουργός παιδείας. Δεν μπορούμε και για τους ηλικιωμένους. Ωραία. Ελεύθερο ίντερνετ. Θα τα συζητήσουμε. Ο Άρης μπορεί να τα σχολιάσει. Όλα αυτά, ξεκινώντας από τον Άρη τον Σπηλιωτόπουλο, μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς που μας ακούτε μέχρι αυτή την ώρα, δύο πράγματα. Μείνετε μαζί μας και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Και για τους φίλους σας, οι οποίοι είναι στην επαρχία και τους λέτε ότι βλέπετε αυτή τη στιγμή την εκπομπή με το Γάντι και δεν μπορούν να τη δούνε, www.lrtv.com.gr. Μείνετε μαζί μας σε ελάχιστα λεπτά και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε με τον Βαγγέλη τον Αντώναρο, τον Νίκο τον Καραχάλιο και στο Skype είναι ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος. Θέλω το δεύτερο μέρος εκπομπής να ξεκινήσει από σένα, Άρη Σπηλιωτόπουλε, διότι να το πούμε, εδώ πέρα έχω την τιμή απόψε να είναι καλεσμένη ένας πρώην εκπρόσωπος κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης ο Αντώναρος, δύο πρώην εκπρόσωποι του κόμματος, ο Νίκος ο Καραχάλιος και ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος. Έγινε μία αναφορά στην Πάτρα, στο ραδιόφωνο της Πάτρας, που μίλησε σε Νίκο Καραχάλιο, για το κοινωνικό πρόσωπο της παράταξής μας. Άρη, προέρχεσαι από την Πάτρα, από την Πάτρα του Κωστή Στεφανόπουλου, με το ξεχωριστή κοινωνική ευαισθησία. Εγώ θα το πάω και ακόμα πιο παλιά, γιατί ξέρω ότι μελετάς εμβριθώ στην ιστορία. Την Πάτρα του Δημήτρη Γούναρη, του γεννήτωρα της παράταξής μας, ο οποίος αυτός πρώτος καθιέρωσε την ορολογία του κοινωνικού κράτους. Βεβαίως ελάχιστοι μπορούν να το ξέρουν σήμερα. Τι γίνεται, Άρη? Αργυρί. Κανελόπουλου. Είχα... Και του Κανελόπουλου. Και, ναι, και βεβαίως, συγγνώμη, Άρη, και του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Και του Παναγιώτη Κανελόπουλου, Άρη μου. Αργυρί, είχα την τιμή να είμαι από τους στενούς συνεργάτες του Κωστή του Στεφανόπουλου. Οφείλω να ομολογήσω, λοιπόν, ότι ο προβληματισμός που σήμερα διατυπώθη υπήρχε και τότε. Είναι ο ίδιος προβληματισμός που οδήγησε τον Κωστή τον Στεφανόπουλο στη δημιουργία της δημοκρατικής ανανέωσης, μία προσπάθεια η οποία, εν πάση περιπτώσει, είχε ως κεντρική σημαία, έτσι, πράγματι, την οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Με βασική αρχή του Κωστή του Στεφανόπουλου, δύο πράγματα, για να μην πάρω πολύ χρόνο γι' αυτό με την ιστορία, θα σας πω δύο μόνο πράγματα. Η βασική του σημαία ήταν συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων. Εάν σκεφτείτε ότι αυτή η θέση ήταν θέση του 1985, αντιλαμβάνεστε από τότε ότι ένας πρωταγωνιστής της ευρύτερης εντός εισαγωγικών φιλελεύθερης παράταξης έθετε ζητήματα για το ποια κατεύθυνση θα πρέπει να έχει, αν θέλετε, ο φιλελευθερισμός, αν θέλετε το οικονομικό σύστημα, αν θέλετε το ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι. Σίγουρα όμως έθετε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας. Δεύτερη θέση, το 1989, ήταν ο μοναδικός ο οποίος απετόλμησε και σήκωσε το ανάστημά του λέγοντας ότι δεν μπορεί να απεμπολείται η κρατική περιουσία, που είναι η δημόσια ραδιοτηλεοπτική συχνότητα, σε εντός εισαγωγικών συγκεκριμένους επιχειρηματίες, χωρίς κανόνες, χωρίς πλαίσιο και χωρίς έσοδα στο κράτος. Αντιτάχθη στην απελευθέρωση αυτήν την άναρχη, η οποία μας ταλαιπωρήσε και μας ταλαιπωρεί ακόμα και σήμερα. Αυτά τα λέω όχι για να αποδείξω ότι στην Πάτρα πράγματι υπήρχε μια
γενναία παράδοση. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι είτε στην Πάτρα, είτε σε άλλα σημεία της Ελλάδος, υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι δεν έχει σημασία αν προέρχονται από τη φιλελεύθερη παράταξη ή από την κεντροαριστερή παράταξη, αλλά έθεταν τον ίδιο προβληματισμό, ότι πρέπει να σκεφτούμε τον άνθρωπο. Ότι το σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί άναχα εάν δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση, εάν δεν υπάρχει ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, αν δεν υπάρχει μια δίκαιη ανακατανομή εισοδήματος, αν δεν υπάρχει ευαισθησία προς τους αδύναμους. Αυτοί οι προβληματισμοί είναι επίκαιροι όσο ποτέ άλλοτε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν δούλευα μαζί με τον Θανάση τον Κανελόπουλο. Αλήθεια, η Κρινιό τι γίνεται, συγγνώμη που σε διακόπτω. Η Κρινιό η Κανελόπουλου. Οι φίλοι μας, η Κρινιό εξακολουθεί και είναι δραστήρια, διότι παρακολουθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσο δραστήρια που σιωπά. Γιατί πολλές φορές η σιωπή εκπομπή, είναι πιο εκοφαντική από την οποιαδήποτε φωνή και από την οποιαδήποτε παρουσία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όποιος σιωπά είναι αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλά ερωτηματικά για αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το να πούμε ότι κάτι στραβό συμβαίνει στη χώρα μας. Αυτό έχει να κάνει, αν θέλετε, με το γεγονός ότι όπως είπε και ο Νικόλας πριν και το είχα πει πρώτος με το λεγόμενο μεσαίο χώρο, η τριγωνοποίηση της πολιτικής, αν κάποτε ήταν ορατή, σήμερα μετά την πανδημία είναι χειροπιαστή. Τι σημαίνει η τριγωνοποίηση της πολιτικής? Σημαίνει ότι πρέπει να πετάξουμε τις ταπέλες του παρελθόντος από πάνω μας, να φύγουμε από τον παλαιοπολιτικό τρόπο σκέψης και να δούμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Να αφήσουμε τον δογματισμό και να δούμε σε ποια σημεία η αριστερά παραδοσιακά έχει δίκιο, σε ποια άλλα σημεία η φιλελεύθερη σκέψη έχει δίκιο, να πάρουμε τα σωστά από την κάθε σχολή σκέψης, να επιστρέψουμε σε αυτό που κάποτε χλεβαστικά μας έλεγαν οι αντίπαλοι περί social φιλελευθερισμού. Δεν είναι κακός ο social φιλελευθερισμός. Έτσι. Ο social φιλελευθερισμός ή ο κοινωνικός φιλελευθερισμός είναι πράγματι η απάντηση στα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Κάτι θέλει να επισημάνει ο Βαγγέλης. Αργύρη, πριν. Είπες και ατομική ευθύνη. Πράγματι, η ατομική ευθύνη είναι σε αυτό που ονομάζουμε κύριο πλωστάσιο των ελευθεριστών. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη, γιατί πολλές φορές είδαμε σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της πανδημίας, να κυριαρχεί η τιμωρία της συλλογικής ευθύνης. Δηλαδή, βγήκανε 10 στο πάρκο, κλείνουμε το πάρκο. Δεν είναι έτσι. Εάν κάποιος εντός εισαγωγικών παραβιάζει κάτι, θα πρέπει να υποστεί και τις ευθύνες και τις κυρώσεις που απορρέουν από αυτό. Δεν είναι το να τιμωρείς συλλογικά όλη την κοινωνία ή να στερείς από την κοινωνία ένα δημόσιο αγαθό ή να μην δέχεσαι την έννοια της ατομικής ευθύνης και να προτάσεις τη συλλογική ευθύνη η οποία στην ουσία σε πηγαίνει πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Και θυμίζει εποχές γκούλακ και εποχές νεοναζί. Άλλωστε, κάτι θέλει να επισημάνει. Όλα αυτά γιατί πόνσαν πάρα πολλά σήμερα. Και συγκέντρωσα αυτά που είπε ο Βαγγέλης, αυτά που είπε ο Νικόλας, αυτά που είπε εσύ Αργύρη, για να δώσω εντός αγωγικών μια απάντηση σε όλα όσα είπαμε και καταλήγω με το τελευταίο. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουν ανοίξει τα νησιά μας και να δουλεύουν. Πέρα όμως από τους επιχειρηματίες, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν. Υπάρχουν φοιτητές, υπάρχει τσιρικαρία, υπάρχουν αυτοί που πηγαίνουν να πάρουν το μεροκάματο για να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα. Διότι οι περισσότεροι είναι φοιτητές, είναι φοιτήτριες, έχουν να πληρώσουν σπίτια, έχουν να πληρώσουν λειτουργικά έξοδα. Οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα στην τράμου όπως μια άλλη εποχή. Δεύτερον, η χώρα μας, Αγύρη, προέρχεται από μια δεκαετή λιτότητα. Εάν υπήρχε λίπος, το λίπος αυτό σώθηκε, παγώθηκε. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα που είχαμε στο παρελθόν να πεις ότι εντός εισαγωγικών μπορούμε να αντέξουμε με ένα lockdown της οικονομίας για μεγαλύτερο χρονικό. Άρη μου, επειδή είναι λίγο δύσκολο. Στο Βαγγέλη. Μισό λεπτό, Άρη, επειδή είναι και λίγο δύσκολη επικοινωνία, κάτι θέλει να επισημάνει. Δύο λέξεις, Βαγγέλη, και θα πάρει το λόγο. Κοινωνικό κέντρο.
Το σχόλιο σου. Θέλω να πω το εξής. Πρώτον, σε κάτι που είπε ο Άρης και στο οποίο συμφωνώ απόλυτα. Γιατί εδώ υπάρχουν, εγώ θα το πω ευγενικά, αριθμίες. Έτσι, στις αποφάσεις. Αριθμίες όταν σκεφτόμαστε μόνο με αριθμούς. Ναι, αλλά αυτό είναι. Παίζουμε λίγο με τις λέξεις. Είναι αριθμίες. Τι εννοώ. Μας λένε ότι ανοίγει η Κρήτη. Και πολύ καλά ανοίγει η Κρήτη. Εγώ δεν έχω καμία. Η μετάβαση εννοώ στην Κρήτη. Ναι. Στη Ρόδο και στην Κέρκυρα, που είναι άλλα δύο τεράστιοι τουριστικοί προορισμοί, γιατί μπορεί να πάει κανείς στην Εύβοια με το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορεί να περάσει απέναντι στο Μαρμάρι. Από την Αττική. Αυτές λοιπόν χρειάζονται οι πολιτικές να τις βάλουν κάποιοι κάτω. Είναι το ένα θέμα που θέλω να πω. Και να συνθέσουν και τη να λέξη συνθέσουν που αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα όσο το χρειάζεται εκεί που το χρειάζεται. Το δεύτερο. Ναι. Κοινωνικό κέντρο, είπε ο Νίκος. Κοινωνικός φιλελευθερισμός, είπε ο Άρης. Νομίζω αυτό είναι μια κοινή συνισταμένη των αντιλήψεών μας, αν αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία λέμε όλοι εδώ. Και θα θυμίσω κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όσοι προερχόμαστε από αυτό το μεγάλο χώρο. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1976, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τον αποκαλούσαν κάποιοι οι οποίοι, στους οποίους αρέσει αυτή την εποχή η λέξη καπιταλισμός, τον αποκαλούσαν σοσιαλμανή και σοσιαλμανή, ότι είχε σοσιαλμανία. Όχι, να σου το πω και πώς αλλιώς, εγώ το θυμάμαι τότε. Έτσι. Ήμουν αστυνομική, φοιτητής. Καραμαν Λένιν. Λοιπόν, Καραμαν και το λέω αυτό θυμάμαι. Γιατί. Καραμαν γιατί Λένιν. Αυτή ακριβώς η κοινωνική ευαισθησία για τους Έλληνες, για το μέσο άνθρωπο, τον εργαζόμενο, υπάρχει μέσα στο DNA της παράταξης. Και όποιος το αρνείται, δεν ξέρει πού ανήκει. Εμείς, σαν παράταξη, το λέω ξεκάθαρα, είμαστε με σαφήνεια υπέρ της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη χώρα, δηλαδή να ενισχύσουμε ό,τι χρειάζεται για να πάει η χώρα μπροστά, γιατί πατριωτισμός είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός. Τότε όλοι οι Έλληνες ή κατά το δυνατόν πολλοί Έλληνες θα ζήσουν καλύτερα από ό,τι ζουν τώρα. Χωρίς. Αλλά δεν πρέπει πάντως ποτέ μια κυβέρνηση να ταυτίζεται, είτε είναι αριστερά, είτε είναι δεξιά, είτε είναι όπως λένε, με επιχειρηματίες, με επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Και νομίζω ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε θα πρέπει με αντιλήψεις, ο Άρης το είπε σωστά, του μεσαίου χώρου, του κοινωνικού και προοδευτικού κέντρου, εγώ θα και πω. Και πατριωτικού. Και πατριωτικού με την έννοια που το ανέπτυξα προηγουμένως, δηλαδή της ανάπτυξης της χώρας, να βλέπει η χώρα μπροστά, οικονομικά, τεχνολογικά, σύγχρονα, να ξεφύγει από δεσμά τα οποία ενδεχομένως την κρατάνε πίσω. Αυτές οι ιδέες πρέπει να γίνουν, να μπουν σε ένα καλούπι, να μπουν σε ένα κώδικα, να οργανωθούν, ώστε σιγά σιγά να ωφεληθούν όλοι. Χρόνο άλλο για χάσιμο δεν έχουμε. Μου επιτρέπεις, Αργύρη. Σας επιτρέπω. Μου επιτρέπετε κάτι. Ναι, ναι, μισό λεπτό για να το συντονίσουμε. Άρη μου, για να το συντονίσουμε. Επειδή κάτι επεσήμανε ο Βαγγέλης για αριθμίες. Να πω κάτι που μου έλεγε ο Βαγγέλης, η ψυχή της παράταξης, ο Βαγγέλης ο Νεϊμαράκης, την ώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο. Ναι. Μισό λεπτό. Την ώρα που ερχόσουν στο στούντιο, Άρη, αμέσως μετά σε σένα. Την ώρα που ερχόσουν στο στούντιο, τι σου είπε ο Μεϊμαράκης. Ο Μεϊμαράκης μου είπε ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται περί καπιταλισμού, φιλελευθερισμού, σοσιαλισμού και κομμουνισμού, στην Ευρώπη πλέον όχι απλώς είναι πασέ, όχι απλώς είναι ξεπερασμένη, αλλά είναι αυτό που λέγαμε, είναι ένα κενό κουτί. Το κουτί πάλι. Μίλησα προχθές για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και ακούγεται σε πολλούς αριστεροί πολιτικοί και σου λένε πού θα βρείτε τα λεφτά. Ξέρετε ποιοι είναι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που βάζουν τα περισσότερα χρήματα για να γίνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή το Universal Basic Income πολιτική παγκόσμια? Ο κύριος Ζάκεμπεργκ που έχει το Facebook, ο ιδιοκτήτης του Twitter μέσα από το οποίο επικοινωνούν οι πολιτικοί και ο Άρης και ο Βαγγέλης και εσύ Αργύρη έχετε ενεργούς λογαριασμούς και προσέξτε,
το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, το άνδρο του υποτιθέμενου καπιταλισμού, μιλάει, όχι μόνο μιλάει, έχει σποτάκια διαφημιστικά τα οποία μιλάνε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα παγκοσμίως. Και μετά μιλάμε για καπιταλισμό το 2020. Αν είναι δυνατόν. Ο Σπυλιοτόπουλος. Πιστεύω, ένα λεπτό, Αργυρί. Πιστεύω ότι ίσως με την κουβέντα που κάνουμε, έχοντας ο καθένας τη δική του ιδεολογικοπολιτική αφετηρία, μπορεί να παρασύρουμε τους τηλεθεατές σε λάθος κατευθύνσεις. Τι εννοώ με αυτό? Δεν είναι ζήτημα παράταξης. Αν υπήρχε ζήτημα παράταξης, ενδεχομένως αυτό να ήταν μια κουβέντα θεωρητική, η οποία και αυτή ακόμα ως κουβέντα ανήκει στο παρελθόν. Για μένα είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Γι' αυτό μίλησα για τριγωνοποίηση της πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι οι ετικέτες του παρελθόντος δεν έχουν πια ουσία και περιεχόμενο. Τα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας είναι άλλα. Δηλαδή, θέλουμε να προχωρήσει μπροστά η χώρα? Θέλουμε να υπάρχει εξυγχρονισμός? Θέλουμε να υπάρχει ελεύθερη οικονομία, αλλά μαζί με δίκτυ κοινωνικής αλληλεγγύης, προστασίας και δίκαιη κατανομή, ανακατανομή του εισοδήματος? Θέλουμε την ίδια χρονική στιγμή να υπάρχει ελευθερία και προστασία της ατομικότητος? Θέλουμε να είμαστε ουσιαστικά δημοκράτες και προοδευτικοί? Θέλουμε τον εξυγχρονισμό ή θα αφήσουμε τις φωνές του λαϊκισμού και του συστήματος των πελατειακών σχέσεων να πισωγυρίσουν τη χώρα? Για μένα αυτά τα διλήμματα ξεπερνούν τον επίπεδο άξονα δεξιά, κέντρο και αριστερά. Συμφωνώ. Είναι ζητήματα που οφείλουν όλοι να απαντήσουν. Το ζήτημα της δημοκρατίας για μένα είναι τεράστιο. Και δεν έχει να κάνει με τη χώρα μας. Έχει να κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην εντός αγωγικών μεταδημοκρατική κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε μετά την επιδημία, σε μια κοινωνία η οποία θυμάται ακόμη και σήμερα τη συλλογική ευθύνη και ξεχνάει την ατομική ευθύνη, σε μια κοινωνία η οποία δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο ρόλος πια των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιοι θα είναι οι νέοι συσχετισμοί, διότι καλώς ή κακώς η διοίκηση Τραμπ έβγαλε την Αμερική από την ηγέτιδα θέση στην παγκόσμια σκακέρα και πια βρισκόμαστε σε μια ανακατανομή ισχύως, το θέμα της δημοκρατίας και του ελλείμματος της δημοκρατίας μαζί με έναν έλεγχο που παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα, τις ελευθερίες, τις σταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, είναι ζητήματα ουσίας που αφορούν το τώρα και αφορούν το αύριο. Το αν θα είμαστε αριθμοί που θα μας ελέγχουν διαρκώς, το αν εντός εισαγωγικών εγώ θα μου λέει το κινητό μου φύγει από τον καραχάλιο γιατί μπορεί να είναι φορέας και παράλληλα τη στιγμή που εγώ θα λαμβάνω την πληροφορία από το κινητό μου μέσω του δίθεν τεστ φύγει από τον καραχάλιο, θα ξέρω τη θυμική κατάσταση του καραχάλιου, άρα θα ξέρω εάν ο καραχάλιος συμπαθεί την κυβέρνηση, συμπαθεί τον Αργύρη, συμπαθεί τον Άρη. Γιατί ανάλογα με τις εκφράσεις του προσώπου, το κινητό θα μου στέλνει ποια είναι η θυμική του κατάσταση. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν την ουσία και το περιεχόμενο του πολιτεύματος που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, πιστεύω ότι τα διλήμματα που πρέπει να δούμε είναι τόσο σύγχρονα που ξεπερνούν, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε παλιά, η παράταξη και ποια είναι η παράταξη και πώς είναι η παράταξη. Όλα αυτά ήταν καλά, συμφωνώ, είναι άγια. Σήμερα είμαστε αλλού. Μάλιστα. Άρη, εγώ το ονομάζω στρατηγική του Ρόμπιν Χουντ. Στρατηγική του Ρομπέν των Δασών. Είναι μια ιδεολογική πλατφόρμα με την οποία εγώ νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Αλλά πριν προχωρήσουμε, γιατί εντάξει, αυτά τα ιδεολογικά βεβαίως έχουν την τεράστια σημασία τους, θέλω λίγο να δούμε όλοι μαζί τι μας δήλωσε πριν από δύο εκπομπές. Γιατί να έρθουμε και λίγο στην πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος έξω, αυτό που συζητάμε, έχει πολύ μεγάλη αξία. Αλλά ο κόσμος έξω, πραγματικά σας λέω, είναι Άρη μου εδώ και είναι η 12η εκπομπή που κάνω εδώ στη συχνότητα του Alert. Σας λέω, έχω πραγματικά δει μια διαφορετική εικόνα της κοινωνίας. Έρχονται οι άνθρωποι εδώ και μου λένε, το ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δικαιούται τα 800 ευρώ και δεν τα έχει πάρει ακόμα. Και πολλές φορές αναρωτιέται. Δεν σ' άκουσα, Άρη.
Λέω γιατί μόνο τα 800 είναι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι... Υπάρχει κόσμος που δεν έχει λάβει τα 800 ακόμα και σήμερα και είναι πάρα πολλοί κόσμος που ακόμα δεν έχει λάβει ολόκληρο το ποσό των 800, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις που τις πέταξε έξω το σύστημα και που έπρεπε ήδη να έχουν εισπράξει την επιστραπτέα, τη βεβαιωμένη, και την οποία ακόμα και σήμερα δεν την έχουν εισπράξει και δεν ξέρουν και δεν οι το άνθρωποι ακούω. Ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό το λάθος που κάνανε και το σύστημα τους έχει πετάξει. Και ξέρω περιπτώσεις, ας πούμε, καταχρεωμένων επιχειρήσεων που πήρανε χρήματα πίσω και υγιών επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω του lockdown της οικονομίας, δικαιούται την επιστρεπτέα και δεν έχουν πάρει ακόμα και σήμερα. Πάμε να δούμε, δηλαδή, πάμε να δούμε, Άρη. Αυτά. Πάμε να δούμε τι μας είπε πριν από τρεις εκπομπές ο πρώην υπουργός, συνάδελφός, ο πρώην υπουργός τουρισμού, ο Κώστας Μαρκόπουλος. Ακόμα δεν έχουμε δει να ξεδιπλώνεται ούτε το συνολικό ποσό. Η κυβέρνηση μιλάει για 24 δισεκατομμύρια, η αντιπολίτευση της λέει ότι ούτε τα μισά δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο έχουν ένα δίκιο. Η κυβέρνηση έχει ένα δίκιο γιατί δεν ξέρει τι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα το δώσει. Η αντιπολίτευση έχει ένα δίκιο διότι η κυβέρνηση μιλάει συνέχεια με νούμερα τα οποία δεν αποδεικνύονται πουθενά. Τι εννοείς. Εννοώ δηλαδή ότι η κυβέρνηση διαστόματος είτε Πρωθυπουργού είτε Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργού Ανάπτυξης μοιράζει θεωρητικά χρήμα σε όλους, μοιράζει προστασία από τις τράπεζες, μοιράζει χρήμα με μηδενικό επιτόκιο. Αυτές δεν ήταν οι δηλώσεις. Όμως ακόμα δεν έχει φανεί. Μήπως είναι νωρίς. Ναι, εντάξει, αυτό λέω. Ναι. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Δεν υπάρχει λοιπόν ολοκληρωμένο το σχέδιο. Νωρίς, Βαγγέλη, αλλά. Εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι νωρίς. Αντιθέτως, μπορεί να γίνει πολύ αργά αν δεν υπάρξει συστηματική και οργανωμένη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Γιατί ένα είναι το βασικό που πρέπει να απασχολεί όλους όσους μετέχουν στην πολιτική ή στο δημόσιο διάλογο ευρύτερα αυτή τη στιγμή. Να μην μείνει κανείς πίσω. Να μην αισθανθούν συμπολίτες μας ότι είναι στο περιθώριο, ότι κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς, γιατί δήθεν αυτοί δεν προσφέρουν στην οικονομία και συνεπώς στην κοινωνία. Ξέρετε, υπάρχει, εγώ έχω μια μητέρα η οποία ευτυχώς είναι εν ζωή και είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, με απόλυτη, έτσι, καθαρά τα μυαλά της. Και οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται γιατί. Γιατί βλέπουν το εισόδημά τους, τη σύνταξη την οποία έχουν, να μειώνεται. Και αν η μητέρα μου δεν είχε το Βαγγέλη να τη στηρίζει, δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Βγαίνουν τα πανεπιστήμια. Είχαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια 40% ανεργία στους νέους. Και πολλοί από τους νέους που είχαν δουλειές, είχαν δουλειές οι οποίες δεν ανταποκρίνονταν στα προσόντα με τα οποία μπήκαν οι άνθρωποι στο στην αγορά εργασίας. Σε διακόπτω, στο 21% σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, προβλέπει την ανεργία. Στο 21,1%. Λοιπόν, αν είναι 21% η γενική ανεργία, η ανεργία των νέων θα είναι 35%. Αυτό φαίνεται σε όλες τις χώρες. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε στις νέες γενιές? Αν κάποιοι έχουν σπουδάσει πράγματα για τα οποία δεν υπάρχει ζήτηση, δεν πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να μετεκπαιδευτούν ουσιαστικά δωρεάν με στήριξη του κράτους? Και όταν λέω στήριξη του κράτους, εννοώ να τους παράσχει και στέγη και τροφή, ό,τι χρειάζονται για 2-3 χρόνια, ώστε να κατευθυνθούν ομαλά με τη δική τους θέληση σε επαγγελματικούς κλάδους που θα χρειαστούν νέες θέσεις εργασίας. Το να βγάζουμε, ξέρετε, εγώ έχω πάει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλλά το να βγάζει. Συναπόφοιτη μας. Το να βγάζει η χώρα περισσότερους νομικούς από αυτούς που χρειάζεται, είναι παράλογο. Επειδή κάποιος θέλει να κάνει το παιδί του γιατρό ή δικηγόρο, γιατί φεύγουν οι γιατροί? Ξέρετε γιατί φεύγουν οι γιατροί στο εξωτερικό? Διότι έχουμε την μεγαλύτερη αναλογία αποφύτων ιατρικής σχολής στην Ελλάδα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Αρχίζει, Βαγγέλη, να μην στερείς σε κανέναν το δικαίωμα, εάν θέλει να σπουδάσει νομικά, να μπορεί βεβαίως, να σπουδάσει. Βεβαίως, αλλά πρέπει να του κάνουμε, να του κάνουμε όμως και μια επαγγελματική... Στον άλλο, για να μην δικαιολογούμε βιαστικά κλεισίματα σχολών
Όπως έγινε με τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτό είναι απαράδεκτο, Άρη. Εξαιτίας, ας πούμε, ότι δήθεν δεν χρειαζόμαστε άλλους δικηγόρους, γιατί μια ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή σχολή προφανώς έχει και νομική σχολή. Εγώ δεν λέω κλείσιμο σχολών. Ένα μεγάλο περιφερειακό πανεπιστήμιο χωρίς να έχει και νομική σχολή. Ανακατεύθυνση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Για ανακατεύθυνση, νομίζω, μιλάει ο Βαγγέλης. Εγώ μιλάω για κατευθύνσεις. Ναι, για το ξέρω, γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βγάζει. Εγώ όταν μπήκα στη νομική σχολή πριν από πολλά χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήμασταν 800 εισαγόμενοι και άλλοι 600-700 αντιμετωπίζουν ειδικές κατηγορίες. Επειδή μας μένουν μόνο 7 λεπτά, εγώ τώρα είμαι υποχρεωμένος. Λέω λοιπόν, θα πω αυτό, Αργύρια, αν μου επιτρέψει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ως πολιτεία, με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα, τα οποία ανέλησε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο που με βρίσκει σύμφωνο ο Άρης προηγουμένως, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε, να δημιουργούμε εκείνο το περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι δεν θα μένουν άνεργοι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το να οδηγήσουν, εγώ τιμώ το επάγγελμα το συγκεκριμένο και το λέω, να οδηγήσουν ένα ταξί, να τους αναγκάζεις να πηγαίνουν, να γίνουν περιστασιακοί οδηγοί ταξί, γιατί δεν βρίσκουν καμιά άλλη δουλειά. Ωραία. Αν είναι βιολόγοι ή γιατροί ή δικηγόροι. Ωραία, πάω στον να σου Άρη δείξω και κάτι. Τι είναι αυτό πάλι? Λοιπόν, μετά τα κουτιά. Μετά τα κουτιά τώρα έχουμε τα κινητά. Τι τώρα έχουμε τα κινητά. Δηλαδή. Μου επιτρέπετε. Μένω σε μία περιοχή της Αττικής, ο Άρης έχει έρθει και είσαστε κι εσείς καλεσμένοι, λέγεται Ζούμπερι. Είναι δίπλα ακριβώς στο μάτι που κάηκε. Τα νέα παιδιά για τα οποία μιλάμε, τώρα ακόμα, ίσως και αύριο και μεθαύριο, θα κατακλείζουν αυτή την περιοχή, την παραλία, είναι πανέμορφη, χωρίς να υπάρχουν εξαπλώσεις, χωρίς να υπάρχουν ομπρέλες, τίποτα. Είναι όλα τα παιδιά που βλέπω 18 με 30 ετών. Ωραία. Κρατάνε ένα κινητό στο χέρι. Έχουν τεράστιες δυνατότητες με την τεχνολογία. Τι χρειάζεται η χώρα μας? Ένα ψηφιακό άλμα στην ανακατεύθυνση που λέει ο Βαγγέλης. Έχουμε παιδιά που ξέρουν να παίζουν όχι μόνο τηλεπαιχνίδια και παιχνίδια video games, αλλά να χρησιμοποιούν, να λύνουν και να δένουν τα κινητά με καλύτερο τρόπο από τα κινεζάκια και τα κορεατάκια. Σήμερα ο Κυριάκος ο Πυρακάκης έκανε άλματα ολόκληρα μέσα στους 2 μήνες του COVID, στους 2 αυτούς μήνες μόνο, με μία σειρά εφαρμογών και προώθησε το e-gov, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μέσα σε 2 μήνες 20 χρόνια. Γιατί? Γιατί σκέφτηκε εκτός κουτιού. Γιατί είπε, πού έχουν δυνατότητες και μυαλό τα παιδιά να επενδύσουν? Οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές έγιναν από φοιτητές του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ούτε καν επαγγελματίες. Νέους φοιτητές, με έναν άνθρωπο να τους καθοδηγεί και σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με κοινωνική προσφορά. Ο Άρης έχει περάσει από το Υπουργείο Παιδείας, εσύ έχεις περάσει από το Υπουργείο Βαγγέλη Ψηφιακής Τεχνολογίας, εσύ Αργύρη είσαι Υπουργός Εσωτερικών. Αυτές όλες οι γνώσεις μπορούν, αν κατευθυνθούν από ανθρώπους που ξέρουν, να μετατρέψουν κάθε Έλληνα νέο σε ένα θαυματοποιό με ένα κινητό. Αυτό εννοούσα. Να κλείσουμε με τον Άρη. Άρη. Εάν, μάλλον να το πω διαφορετικά, παίρνοντας τη σκητάλη από τον Νίκο Καραχάλη, γιατί αυτά επιτεύθησαν? Επιτεύθησαν γιατί ακριβώς έχουμε λαμπερά μυαλά. Επιτεύθησαν γιατί αισθανθήκαμε για πρώτη φορά την ανάγκη μετά από χρόνια να προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο ψηφιακής εντός εισαγωγικών πολιτικής. Είναι το θέμα το κλιματολογικό? Είναι όλα αυτά μαζί? Σημασία έχει ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όπως και η Καλιφόρνια λόγω κλιματολογικών συνθήκων κινητροδοτεί τους νέους και κυρίως τα έξυπνα μυαλά, γι' αυτό και έχουμε σε επίπεδο, ας πούμε, καινοτομίας όλες τις επιχειρήσεις τεχνολογιών εκεί, έτσι και η χώρα μας θα μπορούσε να γίνει ένα λιμάνι νέων τεχνολογιών αν είχαμε συγκεκριμένη πολιτική να προσελκύσουμε τις επιχειρήσεις με συγκεκριμένα κίνητρα στην Ελλάδα. Γιατί στην Ελλάδα? Γιατί έχουμε τον ήλιο. Ο ήλιος είναι συνδεδεμένος με τον τρόπο που λειτουργεί έχουμε το και μυαλό. Τα μυαλά, είναι συνδεδεμένος με τον τρόπο με το ακριβώς που λειτουργεί καινοτόμα. Άρα δεν υπάρχει καλύτερο κλίμα για καινοτόμες επιχειρήσεις, για startups, για ψηφιακές πλατφόρμες και τη δημιουργία τους από τη χώρα μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε προσελκύσει αυτές τις επιχειρήσεις αν είχαμε λειτουργήσει εμπροστοβαρός με πολύ γενναία και συγκεκριμένα κίνητρα εδώ και χρόνια. Κλείνοντας λοιπόν με αυτό το κομμάτι, θα έλεγα ότι με αφορμή, αν θέλετε, και το γεγονός ότι
περνούμε σε μια νέα περίοδο, σε μια νέα εποχή. Τα πάντα θα επαναπροσδιοριστούν και σε πολιτικό επίπεδο, σε ένα και λεπτό, σε οικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να απαντήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια τώρα και να πούμε ότι ο άναρχος καπιταλισμός, με συγχωρείτε πάρα πολύ που το λέω και το πιστεύω ακράδαντα, μας τελείωσε διεθνώς. Έτσι. Αυτοί που πίστευαν ότι δεν χρειάζεται το κράτος και δεν χρειάζεται πουθενά, διότι δημιουργεί προβλήματα όπου και να παρεμβαίνει, είναι πια ξεπερασμένοι. Απεδείχθη με το έλλειμμα μονάδων εντατικής θεραπείας, με το έλλειμμα στον εξοπλισμό, όχι στη χώρα μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου λειτουργήσε το σύστημα της ελεύθερης οικονομίας, ότι εάν δεν υπάρχει κρατική φροντίδα, κρατική μέρημνα, εάν δεν υπάρχει παρουσία του κράτους εκεί που ο επιχειρηματίας δεν βλέπει κέρδος, αλλά το κράτος βλέπει ανθρώπους και ανθρώπινες ψυχές και δεν παρεμβαίνει το κράτος, τότε δυστυχώς δεν πρόκειται να έχουμε ένα δίκαιο σύστημα το οποίο δεν θα οδηγεί τους ανθρώπους στο περιθώριο, δεν θα οδηγεί σε εξεγέρσεις, δεν θα οδηγεί σε εντός εισαγωγικών αφισβητήσεις του πολιτικού συστήματος και δεν θα οδηγεί ούτε σε Brexit, το λέω έτσι για να καταλάβουμε πού οδηγεί ο λαϊκισμός, δεν θα οδηγεί σε πολιτικούς τύπου Όρμπαν και όλους αυτούς τους σχετικούς του λαϊκίστικου κινήματος που είδε η Ευρώπη αλλά και όλος ο κόσμος τα τελευταία χρόνια. Δεν θα οδηγούμαστε σε ένα χάσμα ακόμα μεγαλύτερο πλουσίων και φτωχών βορρά και νότου με πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες. Και κυρίως δεν θα οδηγούμαστε σε μια περιβαλλοντική πολιτική η οποία δυστυχώς η απουσία της μας έφερε εκεί που μας έφερε σήμερα. Και αν έχουμε και καύσωνα, και να κλείσουμε με αυτό, μέρες, έχει να κάνει με όλα αυτά τα προβλήματα, με την υπερθέρμανση, με. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή, να ξαναδούμε το περιβάλλον μας, να ξαναδούμε περιβαλλοντικές πολιτικές. Να τα δούμε όλα από την αρχή. Να ξαναδούμε την οικονομία μας, να ξαναδούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Να ξαναδούμε τη διαφορετικότητα, τη θέση που πρέπει να έχει η διαφορετικότητα. Νομίζω μέσα σε μια ισότιμη σχέση με όλους. Θα αναγκαστώ να σε διακόψω. Είμαστε αρκετή ώρα. Ξαναεπαναλάβουμε την εκπομπή. Νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να επαναλάβουμε την εκπομπή. Μακάρι. Εγώ αυτό που κρατάω είναι αυτό που είπε ο Άρης. Ο άναρχος καπιταλισμός δεν οδηγεί πουθενά. Να ευχαριστήσω εσένα, Βαγγέλη Αντώναρε. Να ευχαριστήσω και πάλι εσένα, Άρη Σπηλιωτόπουλο. Ήσουν τώρα μακριά. Μια από τις επόμενες μέρες θα σε έχουμε εδώ στο στούντιο για να μπορούμε να μιλάμε και πιο άνετα. Να ευχαριστήσω και εσένα, Νίκο Χαραχάλιο. Να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που μέχρι αυτή την προκεχωρημένη ώρα μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ την Τρίτη και πάλι μαζί, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στη συχνότητα του Αλέρτ. Καλό σας βράδυ.